Με χαρά καλημερίζουμε τώρα στην εκπομπή μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Κύριε Συρίγο, καλημέρα σας από τη Λαμία και την Κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα στη Λαμία, καλημέρα σε όλη την Κεντρική Ελλάδα. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Δόξα τω Θεώ. Ανησυχείτε με όλες αυτές τις εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή? Συμπληρώθηκε ήδη μήνας. Ναι, θα ήταν περίεργο να μην ανησυχούμε, γιατί τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή δεν δείχνει φως ότι στην άκρη του τούνελ πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και δεν είναι και σαφές πώς θα αποφύγουμε την εμπλοκή και άλλων χωρών. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, από κάποιες δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που είπε ότι δεν έχει την πρόθεση ούτε να κυβερνήσει, ούτε να κυριεύσει, ούτε να επιβάλλει νέα κατοχή στην λωρίδα της Γάζας, και διαβεβαίωσε πως ο στρατός της χώρας του προχωρά εξαιρετικά καλά στον πόλεμο κατά της Χαμάς. Είναι όμως λίγο περίπλοκο όλο αυτό το πράγμα που εξελίσσεται εκεί? Ναι, να διευθυνήσουμε κάτι. Ναι. Οι Ισραηλοί δέχονται εδώ και αρκετό καιρό τις φοδρότατες πιέσεις των Αμερικανών, οι οποίοι τους καλούν, στην αρχή τους καλούσαν να αποφύγουν να μπουν μες στη Γάζα, και τώρα τους καλούν να δώσουν δυνατότητα να μπει ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στη Γάζα. Οι Ισραηλοί βρέθηκαν σε ακόμη δυσκολότερη θέση, όταν για τις τελευταίες επιθέσεις τους σκοτώθηκε μεγάλος αριθμός αμάχων, περιλαμβανομένων και 78 μελών, 78 εργαζομένων στον ΟΗΕ και ενός πολύ μεγάλου αριθμού παιδιών, πάνω από 4.300 παιδιά είναι νεκρά αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα σοβαρό πρόβλημα για το Ισραήλ, το οποίο αποδέχθηκε να δώσει τετράωρες, να κάνει τετράωρες παύσης εχθροπραξιών για να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο που είναι εκεί να φύγει από την περιοχή. Αυτό επιτεύχθηκε λόγω της πιέσεως των Αμερικανών, αλλά και της διεθνούς πιέσεως, η οποία παρακολουθεί με έκπληξη τον πολύ μεγάλο αριθμό των νεκρών αμάχων. Ναι. Παραβιάζεται το ανθρωπιστικό δίκαιο με το θάνατο τόσων χιλιάδων αμάχων, και όχι μόνο αυτό, και τον περιορισμό στα πάντα, στην τροφή, στο νερό, στην ιατρική βοήθεια. Ο παρατεταμένος αποκλεισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Τώρα, για κάθε περίπτωση πρέπει να το δούμε ξεχωριστά. Είναι γεγονός ότι όταν χτυπάς αεροπορικά με αεροπορικά πλήγματα, η πιθανότητα να έχεις πάρα πολλούς νεκρούς άμαχους είναι πολύ μεγαλύτερη από το αν χτυπάς το έδαφος. Ναι. Αν έχετε διαπιστώσει, τις τελευταίες μέρες έχει μειωθεί ο αριθμός των νεκρών αμάχων, διότι οι μάχες γίνονται σώμα με σώμα μέσα στην πόλη της Γάζας. Ενώ τις προηγούμενες μέρες ήταν το Ισραήλ που χτυπούσε αεροπορικά. Άρα, ο αριθμός των αμάχων περιορίζεται σχετικά. Κάθε περίπτωση όμως εξετάζεται ξεχωριστά. Δηλαδή πρέπει να δούμε τα ξεχωριστά στοιχεία. Ήταν στρατιωτικός στόχος αυτός που χτυπήθηκε? Ποιες είναι οι λοιπές συνθήκες? Ναι. Και ένα τελευταίο σημείο είναι, το οποίο ανησυχεί, είναι, όπως είπα, και ο πολύ μεγάλος αριθμός νεκρών από πλευράς ΟΗΕ. Mm. Δηλαδή δεν θυμάμαι σε άλλη σύγκρουση να έχει ο ΟΗΕ τόσους πολλούς νεκρούς. Mm. Του κρατούμε αυτό. Ένα μήνα τώρα και κάτι. Φαίνεται να νικά ο στρατός του Ισραήλ, να υπερέχει της Χαμάς? Σε στρατιωτικό επίπεδο μην έχουμε αμφιβολία. Ο στρατός του Ισραήλ θα κερδίσει. Το ζήτημα είναι τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Δηλαδή, η Χαμάς αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι έχει γύρω στους 30.000 άντρες που πολεμούν. Ναι. Ας πούμε ότι το Ισραήλ κατορθώνει να τους εξοντώσει όλους. Πράγμα το οποίο αντικειμενικά είναι δύσκολο, αλλά ας πούμε ότι θα το κατορθώσει να το κάνει. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει αυτή τη στιγμή τους γονείς τους και βιώνουν αυτές τις τραγικές συνθήκες, είναι βέβαιο την επόμενη μέρα θα είναι οι επόμενοι μαχητές της Χαμάς. Εκείνοι που θα πάνε και θα τρομοκρατήσουν, θα σκοτώσουν, θα κάνουν. Είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Επομένως, το αν θα επικρατήσει στρατιωτικά το Ισραήλ, η απάντηση είναι καταστατική. Ναι. Ως προς την επόμενη μέρα η απάντηση είναι πολιτική και δεν υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ούτε λύση. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε την εμπλοκή τόσων πολλών δυνάμεων εκεί στην περιοχή. Το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν, κύριε Συρίγο? Ένα είναι αυτό, και να μας πείτε και αν οι συγκρούσεις εκεί, οι πολεμικές συγκρούσεις, είχαν τέτοια διάρκεια, τόσο μεγάλη διάρκεια. Η πιο εντυπωσιακή παρουσία είναι η παρουσία των Αμερικανών αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουν στείλει δύο αεροπλανοχώρα και ένα πυρηνικίνητο υποβρύχιο μαζί με άλλα σκάφη επιφανείας. Να σταθώ λίγο στο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο. Τα υποβρύχια έχουν το χαρακτηριστικό του εφηνιδιασμού.
δηλαδή βυθίζονται κάτω από το νερό. Τα πυρηνοκίνητα μπορούν να μείνουν πολύ καιρό κάτω από το νερό και να εμφανιστούν σε διάφορα σημεία χωρίς να το περιμένει κάποιος. Το να ανακοινώνεις ότι στέλνεις πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το κάνεις για να περάσει ένα μήνυμα προς όλη την περιοχή, ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι εδώ. Και παρακολουθώ τι κάνετε. Μην εμπλακεί άλλο σε αυτή τη διαμάχη. Είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν εξαιρετικά πολύ για διάχυση της συγκρούσεως σε όλη την περιοχή και που θα φτάσει και στο Ιράν. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποφύγουν. Ναι. Υπάρχει κάποια χώρα που είναι κλειδί για τον κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης στο Ιράν. Το Ιράν. Από την πρώτη στιγμή ήταν αυτό. Το Ιράν. Επίσης, από πρώτη στιγμή, όταν ξεκίνησε η ιστορία, αν θυμάστε, βγήκαν οι Αμερικανοί επί τόπου και είπαν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν έχει εμπλακεί σε αυτή την επίθεση. Ναι. Το λέω αυτό διότι οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται ότι αν μπει το Ιράν μέσα, θα εμπλακεί η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που χρηματοδοτείται και εξοπλίζεται από το Ιράν. Οι 45-50 χιλιάδες στρατιώτες του Ιράν που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Συρία. Το Ιράκ, το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν. Οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης και το Ιράν. Δηλαδή βλέπουμε με την είσοδο του Ιράν στον πόλεμο, 5 περιοχές αυτομάτως αναφλέγονται. Γι' αυτό το λόγο και οι Αμερικανοί κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν αυτή την ανάφλεξη. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που αφορά εμάς. Πόσο μπορεί η κατάσταση αυτή στη Μέση Ανατολή να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εν ώψη και του Ανώτατου Στρατηγικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη σε ένα μήνα? Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν είναι ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο πόλεμος σχετίζεται με τις σχέσεις Τουρκίας-Δύσεως, αλλά όχι με τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι το Συμβούλιο θα προχωρήσει κανονικά, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Τώρα, εάν επηρεαστεί ευρύτερα λόγω της κακής σχέσεως Τουρκίας με τη Δύση, αυτό είναι πάνω στο τραπέζι ως ενδεχόμενο, αλλά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν μια δική τους δυναμική που πολλές φορές είναι ανεξάρτητη από αυτά που λέμε τώρα. Δηλαδή, από το τι συμβαίνει στο Ισραήλ, από το τι συμβαίνει στον Κόλπο, από το τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές. Ναι. Διότι ο κίνδυνος να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, εντελώς ξεχωριστός από άλλες συγκρούσεις της περιοχής, είναι μια σύγκρουση. Οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας είναι συγκρουσιακές εδώ και πολλές δεκαετίες. Το ότι μπορεί να αναφλεγούν δεν σχετίζεται με ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. Μπορούν να αναφλεγούν αυτές καθ' αυτές. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, δεν εκτιμώ ότι η Τουρκία θα επηρεαστεί σε αυτή τη φάση από τον πόλεμο. Ναι, από την άλλη όμως, έτσι, βλέποντας όλη αυτή την ρητορική Ερντογάν απέναντι στη Δύση και υποστηρίζοντας τη Χαμάς. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς τι κάνουμε ως Ελλάδα. Δηλαδή αυτός είναι εναντίον όλης της Δύσης και εμείς είμαστε μαζί του. Δηλαδή, όχι μαζί του, εμείς συζητάμε. Όχι, μαζί του δεν είμαστε. Όχι. Ναι. Αλλά συζητάμε όμως. Ναι, τι συζητάμε είναι το θέμα, κύριε Συρίγο, τι συζητάμε αλήθεια με την Τουρκία? Ωραία, λοιπόν, να πω κάτι. Ναι. Γενικότερο αυτό, ως σχόλιο. Ναι. Μεταξύ 1983-1987, όταν η Τουρκία οδήγησε τα κατεχόμενα να ανακηρυχθούν σε κράτος εντός εισαγωγικών, διακόπησαν το ψευδοκράτος, λέει τον Τεκτάς. Αυτά τα πράγματα οδήγησαν σε διακοπή οποιονδήποτε επαφών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας πλην των δύο πρεσβειών. Αποτέλεσμα, τον Μάρτιο του 1987 οι δύο χώρες κόντεψαν να φτάσουν σε πόλεμο από αμοιβαίες παρανοήσεις των προθέσεων η μία της άλλης. Έκτοτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα αποδέχεται πως με την Τουρκία συζητάς. Όποιος και να είναι απέναντι, όσο και να μην θέλεις να τον βλέπεις στα μάτια σου, κάθεσαι και συζητάς. Τότε συζητάς δεν σημαίνει ότι διαπραγματεύεσαι, δεν σημαίνει ότι ξεπουλάς πολλό δε μάλλον. Ναι. Οπότε πρέπει τουλάχιστον να συζητάς για να καταλαβαίνεις τι σκέφτεται, τι λέει, τι θέλει. Είμαστε σε αυτή τη φάση εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, βάζοντας και εσύ όμως τις δικές σου, τους δικούς σου όρους, τις δικές σου κόκκινες γραμμές σε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως. Αυτές τίθενται πολλές φορές και από την ίδια την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν εξοπλίζεσαι, περνάς το μήνυμα ότι κοίταξε, δεν θα δεχτώ αυτά που εσύ πας να μου κάνεις.
Ναι. Ξέρετε, όμως είναι και κάτι έτσι απλά που το βλέπει ο κόσμος. Σαν να έχουμε έναν γείτονα εχθρικό που δημιουργεί έτσι προβλήματα και εμείς να θέλουμε αυτόν τον γείτονα να τον έχουμε φίλο. Κύριε Γαθήρη, έχω ένα στενό φίλο, ο οποίος είχε αγοράσει ένα διαμέρισμα με κόπους ζωής στο Φάληρο. Και ύστερα από μερικούς μήνες εμφανίστηκε ένας γείτονας που πήρε το διπλανό διαμέρισμα. Και ήταν ο κακός γείτονας. Να μην σας τα πολυλογώ, μετά από 5 χρόνια ο φίλος μου μου είπε ή θα πεθάνω από την καρδιά μου με αυτά που συμβαίνουν ή θα πάθω κεφαλικό ή θα πουλήσω το σπίτι μου και θα φύγω. Προτίμησε να πουλήσει το σπίτι του και να φύγει. Επομένως, συμπέρασμα πρώτο, μακριά από κακό γείτονα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Επειδή όμως δεν μπορούμε να πουλήσουμε και να φύγουμε. Ακριβώς. Ναι. Τι κάνουμε. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε το σπίτι μας και να φύγουμε να πάμε κάπου αλλού. Εδώ είναι ο τόπος μας. Επομένως, τι κάνουμε. Παίρνουμε μέτρα για να κρατάμε μακριά τον κακό γείτονα. Μάλιστα. Τι άλλο θα σημάνουν όλα αυτά για τον ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο, όλα αυτά που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή, κύριε Συρίγο? Ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας, θεωρώ. Από την πρώτη στιγμή το θεώρησα. Να φανεί ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι παράγοντες σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Η πρόταση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για ανθρωπιστικό διάδρομο μέσω Κύπρου με ελληνικά πλοία, το οποίο υποστηρίζει και η Γαλλία, δείχνει ποιος είναι ο ιδιαίτερος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει Ελλάδα και Κύπρος. Και πάω μαζί τα δύο κράτη, Ελλάδα και Κύπρο. Μάλιστα. Πάντως, το πιο σημαντικό έτσι για το Ισραήλ είναι ότι όλη αυτή η περιοχή, η γειτονιά του γίνεται αφιλόξενη και εχθρική βεβαίως. Με την εξαίρεση της Ελλάδας και της Κύπρου. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται, όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι δεν θα λήξει γρήγορα όλη αυτή η σύγκρουση. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω και για ποιο λόγο. Ναι. Η Χαμάς, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, έχει αποθηκεύσει εφόδια μέσα στις στοές αυτές. Εκτιμάται ότι τα εφόδια της επιτρέπουν να παραμείνει μέσα στις στοές για ένα χρονικό διάστημα 1-2 μηνών. Οπότε το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος είναι με το μέρος του. Δηλαδή εξαντλούνται τα εφόδια που έχει η Χαμάς μέσα στις στοές και θα υποχρεωθούν να βγουν από τις στοές και να πολεμήσουν έξω από τις στοές. Ναι. Είναι ο λόγος, πιστεύω, που καθυστερούν όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Αν τα καταφέρει η Χαμάς, τι γίνεται? Δεν θα τα καταφέρει. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Από μια μεριά μιλάμε για ένα πολύ οργανωμένο κράτος και από την άλλη μεριά για μια οργάνωση η οποία τρομοκρατική, η οποία δρά με κλεφτοπόλεμο. Δεν μπορείς όταν σου επιτίθεται ένα κράτος με πλήρη στρατό να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Μάλιστα. Άμα δείτε χαρακτηριστικά, όλες οι επιχειρήσεις του Ισραήλ γίνονται βραδινές ώρες, νυχτερινές ώρες. Γιατί? Διότι το Ισραήλ έχει τα μέσα, νυχτερινές διόπτρες, όλα αυτά που χρειάζονται για να κάνει επιχειρήσεις το βράδυ. Η Χαμάς δεν τα έχει αυτά. Αυτό και μόνο δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο Ισραήλ. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, και κάτι τελευταίο. Δεν κλείνει έτσι το θέμα αυτό, αλλά τουλάχιστον για την ώρα. Επειδή είπαμε για το ανθρωπιστικό όλο αυτό το πρόβλημα, την ανθρωπιστική κρίση, χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίζονται εκεί από τις εστίες τους και κάπου πρέπει να πάνε. Πού θα πάνε? Θα έρθουν στην Ελλάδα, για παράδειγμα? Όχι, δεν έχει τεθεί ποτέ τέτοιο θέμα, επειδή το άκουσα επανειλημμένως. Ναι. Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Δεν τίθεται θέμα γενικώς απομακρύνσεως των Παλαιστινίων από τη ζωή της Γάζας. Και πού θα μείνουν? Στο Ισραήλ, επιτρέψτε μου να σας πω, ναι, κάποιοι ακραίοι στο Ισραήλ είπανε να αδειάσει η Γάζα προσωρινά εντός αγωγικών από τους κατοίκους τους, να γίνουν οι επιχειρήσεις και μετά να επιστρέψουν. Ναι. Ούτε οι Παλαιστινοί το θέλουν, διότι φοβούνται ότι θα ξαναγίνουν πρόσφυγες και θα τους επιτραπεί ποτέ να γυρίσουν πίσω. Αυτό το προσωρινό μπορεί να κρατήσει άλλα 60-70 χρόνια. Ούτε οι Αιγύπτιοι τους αφήνουν να φύγουν. Αμερικανοί και Βρετανοί έφρυξαν με την πρόταση αυτή που ακούστηκε από πλευράς Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι μετακινούνται στο νότιο τμήμα της Γάζας. Της λωρίδας της Γάζας, όχι της πόλεως της Γάζας. Ναι. Πάντως, Παλαιστίνοι αξιωματούχοι συμπεριλαμβανομένου και του Αμπάς είπαν ότι για να επιστρέψει η Παλαιστινιακή αρχή στη λωρίδα της Γάζας πρέπει να υπάρξει ευρύτερη λύση του Μεσανατολικού. Αυτό όμως δεν φέρει. Έχουν δίκιο. Ναι, είναι εφικτό αυτό? Όχι. Τι πρέπει να γίνει? Υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Να σας πω το πιο σοβαρό. Ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια, αποφασίστηκε τη δεκαετία του 90. Έγιναν οι συμφωνίες του Όσλο το 93. Και εκεί αποφασίστηκε η δημιουργία και ενός Παλαιστινιακού κράτους στη λωρίδα της Γάζας και στη δυτική όχθη του Ιορδάνη.
τα τελευταία 10 χρόνια, 12 χρόνια, η κυβέρνηση Νετανιάχου δημιουργεί παράνομους βάσει του ΟΗΕ επικισμούς μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας κατοικούν περίπου 700.000 Ισραηλοί, παρανόμως. Ναι. Αυτοί, για να μπορέσει, οι οποίοι έχουν πάρει χωράφια Παλαιστινίων, τους έχουν κόψει τα δέντρα τους, τις ελιές τους από τα χωράφια, έχουν καταλάβει εκτάσεις δικές τους, έχουν χτίσει κιμπούτς, ολόκληρα χωριά εκεί πέρα, κομοπόλεις. Αυτοί πρέπει να απομακρυνθούν. Πώς θα μπορέσουν να απομακρυνθούν 700.000 άτομα? Δεν είναι εύκολο. Και η Ισραηλινή κυβέρνηση που θα πάρει αυτή την απόφαση θα βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για να εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λύση για αυτή την κατάσταση εκεί, για τη λωρίδα της Γάζας. Πολλή δουλειά, θέλει πολλή δουλειά. Δεν είναι απλές λύσεις. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αν υπήρχαν απλές λύσεις, αυτές θα είχαν εφαρμοστεί εδώ και χρόνια. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο. Η Αμερική βλέπει ορθά, πιστεύω, το πρόβλημα της επόμενης μέρας. Και το πρόβλημα της επόμενης μέρας είναι τι θα γίνει. Φεύγει η Χαμάς. Ναι. Ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο? Αν τον αναλάβουν εξίσου ακραίοι με αυτούς που ήταν πριν, γιατί σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις ακραίοι αναλαμβάνουν. Ναι. Μια αξιόπιστη δύναμη που θα μπαίνει στη Γάζα και θα εξουδετερώνει τους δολοφόνους, είπε ο Νετανιάχου χθες το βράδυ. Ωραίο να το λέμε, αλλά αυτό πρέπει να λειτουργήσει στην πράξη και δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει στην πράξη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε στο μηδέν. Είμαστε στην αρχή. Είμαστε στην αρχή. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.